Καθολική Επιστολή. Επιστολή Ιακώβου. Ιακώβου, κεφάλαιον πρώτον. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φιλέστες εν τη διασπορά χέριν. Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργων τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Είδε τη ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Ετήτω δε εν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μη γαρι έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρά του Κυρίου. Αν ήρδει ψυχος, ακατάστατος εν πάσες τεσοδείς αυτού. Καυχάστο δε ο αδελφός ο ταπεινός εν το ύψη αυτού, ο δε πλούσιος εν τη ταπεινώση αυτού, ότι ως άνθος χόρτου παρελεύσεται. Αν έτειλε γάρ ο ήλιος συν το καύσωνι και εξήρανε τον χόρτον, και το άνθος αυτού εξέπεσε και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απόλετο. Ούτω και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθίσεται. Μακάριος ανήρος υπομένει πειρασμόν. Ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται τον στέφανον της ζωής, ον επιγγύλατο ο Κύριος της αγαπός είναι αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος λέγεται ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός, απείραστος εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεσθήσα από κει η θάνατον. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των φώτων, παρόουκ ένι παραλλαγή η τροπής αποσκίασμα. Βουληθείς απεκείς εν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν την άτων αυτού κτισμάτων. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδύσεις το λαλίσε, βραδύσεις οργήν. Οργή γαρ ανδρός δικαιοσύνην Θεού ου κατεργάζεται. Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη, δέξαστε των έμφυτων λόγων των δυνάμενων σώσεδας ψυχάσιμων. Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνον ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς. Ότι ήτης ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτως έκεν ανδροί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρου. Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήγηθε, και ευθέως επελάθετο ο ποιος ειν. Ο δε παρακύψασης νόμων τέλειων των της ελευθερίας και παραμείνας ούτως ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε. Ή της δοκή θρίσκος είναι εν ημίν μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί αυτή εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρασεν τη θλίψη αυτών, άσπειλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου. Ιακώβου, κεφάλαιον δεύτερον. Αδελφοί μου, μίαν προσωποληψίες έχετε την πίστην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Εάν γάρ εισέλθει στην συναγωγήν ημών ανήρ χρυσοδακτήλιος εν αισθήτη λαμπρά, εισέλθει δε και πτωχός εν ρυπαρά αισθήτη, και επιβλέψετε επί των φορούντα την αισθήτα την λαμπράν και είπετε αυτό, «Σι κάθου όδε καλός», και το πτωχό είπετε, «Σι στήθη εκεί ή κάθου όδε υπό το υποπόδιόν μου», και ούδι εκρίθητε εν εαυτής και εγένεστε κριτέ διαλογισμών πονηρών. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ούχο Θεός εξελέξατε τους πτωχούς του κόσμου πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας ή σε πυγκύλατο της αγαπός είναι αυτόν. Ημείς δε ετοιμάσατε των πτωχών. Ούχοι πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ημών και αυτοί έλκουσιν ημάς εις κριτήρια. Ούκ αυτοί βλασφημούσι το καλόν όνομα το επικληθέν εφημάς. Ή μεν την όμον τελείται βασιλικών κατά την γραφήν, αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν, καλώς ποιείτε. Ή δε προσωποληπτείτε, αμαρτία ενεργάζεστε, ελεγχόμενοι υπό του νόμου ως παραβάτε. Ως τις γαρόλων των νόμων τηρήσει, πτέσι δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Ο γάρ λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Ιδε ου μιχεύσεις, φωνεύσεις δε,
γέγονας παραβάτης νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω ποιείτε, ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε. Οι γαρ κρίσισαν έλεος το μη ποιήσαντι έλεος. Κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν, έργα δε μη έχει. Μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όσοι της εφημέρου τροφής, ήπιδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστης. Εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθε αυτήν. Αλερίτης, σύ πίστην έχεις, καγό έργα έχω. Δείξον με την πίστην σου εκ των έργων σου, καγό δείξωση εκ των έργων μου την πίστην μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Αβραάμ ο πατήρ ημών, ουκ εξέργωνε δικαιώθη αν ενέγκασις άκτον ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη της έργης αυτού, και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη, και πληρώθη η γραφή η λέγουσα. Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό, και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην, και φίλος Θεού εκλήθη. Οράτε τίνην, ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε κεράβει πόρνη, ουκ εξέργωνε δικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους, και ετέρα οδό εκβαλούσα. Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Ιακώβου, κεφάλαιον τρίτον. Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζον κρίμα λυψόμεθα. Πολλά γαρ πταίωμεν άπαντες, ήτης εν λόγω ουπταίοι, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Είδε τον ύπον τους χαλινούς εις τα στόματα βάλωμεν προς το πίθεσθε αυτούς και όλον το σώμα αυτών μετάγωμεν. Ιδού και τα πλοία, τυλικά αυτά όντα και υποσκληρών ανέμονε λαυνόμενα μετάγεται υπό ελαχίστου πιδαλίου όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούλεται. Ούτω και η γλώσσα μικρών μέλος εστί και μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγων πήρ ηλίκην ύλην ανάπτη και η γλώσσα πήρ ο κόσμος της αδικίας. Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μέλεσιν ημώνης πυλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζωμένη υπό της γέννης. Πάσα γαρφή συστηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Την δε γλώσσαν ουδείς δύναται ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετων κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εν αυτή ευλογούμεν των Θεών και Πατέρα, και εν αυτοί καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίους εν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ου χρή αδελφοί μου ταύτα ούτω γίνεστε. Μήτι η πηγή εκ της αυτής οπής βρει το γλυκί για το πικρόν. Μη δύναται αδελφοί μου σική ελέας ποιήσε ή άμπελο σίκα. Ούτως ουδεμία πηγή αλικών και γλυκή ποιήσε είδωρ. Τι σοφός και επιστήμον εν ημίν. Δειξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτη της σοφίας. Είδε ζήλων πικρών έχετε και ερηθίαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ούκε στην αύτη η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Όπου γαρ ζήλος και ερηθία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα. Είδε άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη, σπήρετε της ποιούς εν ειρήνη. Ιακώβου, κεφάλαιον τέταρτον. Πόθεν πόλεμοι και μάχαι εν ημίν, ουκ εν δεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν της μέλεσιν ημών. Επιθυμείτε και ουκ έχετε. Φωνεύετε και ζηλούτε, και ου δύναστε επιτυχήν. Μάχεστε και πολεμείτε και ουκ έχετε, διατομή ετήστε ημάς. Ετείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς ετήστε, είναι εν τες ειδονές ημών δαπανίσετε. Μιχή και μιχαλίδες, ουκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Ως ανούν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ειδοκείτε,
ότι κενός η γραφή λέγει «Προσφθώνω να επιποθεί το πνεύμα ο κατόκης εν ημίν». «Μίζω να δε δίδωση χάριν διό λέγει, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Υποτάγεται ούν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος ημών, εις πένθος μεταστραφήτο και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Μη καταλαλείτε αλλήλων αδερφοί. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Ή δε νόμων κρίνεις, ουκ ή ποιητής νόμου, αλλά κριτής. Είσαι στην ο νομοθέτης και κριτής, ο δυνάμενος σώσε και απολέσε. Σύ δε, τι σύ, ως κρίνεις των έτερων. Αγενήνοι λέγοντες, σήμερον και αύριον πορευσόμεθα εστίνδε την πόλην και ποιήσομεν. Εκεί ενή αυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν. Ήτινες ουκ επίστασε το δυσαύριον. Ποια γάρη ζωή ημών, ατμής γαρέστην η προσολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Νυν δε καυχάστε εν Θεσσαλαζονίες ημών, πάσα καύχησης τη αύτη πονηρά εστίν. Ιδότι ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό έστιν. Ιακώβου, κεφάλαιον πέμπτον. Άγιεν είναι οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τις ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Ο πλούτος ημών σέσυπε και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωται και ο ιός αυτών εις μαρτύριον ημίν έστε και φάγεται τα σάρκα ημών. Ως πύρεθ εισαυρίσατε εν εσχάτες ημέρες. Ιδού ο μισθός των εργατών των αμισάντων τας χώρας ημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει. Και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ εις ελιγήθεσιν. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τας καρδίας ημών ως εν ημέρας φαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων. Ουκ αντιτάσσετε ημίν. Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός εκδέχεται των τίμιων καρπών της γης. Μακροθυμών επ' αυτό έως λάβει η ετών πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε και ημείς. Στηρίξατε τας καρδίας ημών, ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγυκε. Μη στενάζετε καταλήλων αδελφοί, ή να μη κριθείτε. Ιδού ο κριτής πρωτων θυρών έστηκεν. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ή ελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Την υπομονήν Ιώβ ακούσατε, και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολυεύσπλαχνος εστίν ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίεται μήτε εις των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλον την αόρκον. Ή το δε ημών, το ναι ναι και το ου ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε. Κακοπαθή της εν ημίν, προσευχέστο. Ευθυμή της, ψαλέτο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίο εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αμαρτίας, είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλοι στα παραπτώματα και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δε εις δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξα το του μη βρέξε και ούκ έβρεξεν επί της γης ενή αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλιν προσήφξα το και ο ουρανός ιετών έδωκε και η γη ευλάστησε των καρπών αυτής. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, γίνω σκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών.